Ελσίνκη. Όπως σας είπα και χθες, η κυβέρνηση ξεκίνησε έλεγχο για τις χρηματοδοτήσεις μέσω του κρατικού φορέα Business Finland, ύστερα από το σκάνδαλο που ξέσπασε με την χρηματοδότηση με 100.000 ευρώ της κερδοφόρου εταιρείας, του κερδοφόρου Block, Huono IT, που ανήκει στη σύζυγο του δεξιού ευρωβουλευτή του Κόκκομος. Λίγες μόλις ώρες μετά τη χθεσινή εξαγγελία του ελέγχου από τον Υπουργό Οικονομίας Μικαλίντιλα, η ίδια η Πρωθυπουργός Άννα Μάριν ενημέρωσε με Twitter ότι και η εταιρεία όπου εργάζεται ο σύζυγός της χρηματοδοτήθηκε από την Business Finland με το ποσό των 45.000 ευρώ. Στο ίδιο τιτίδισμα, μάλιστα, έσπευδε να επισημάνει ότι ο σύζυγός της είναι απλά εργαζόμενος και όχι ιδιοκτήτης της εταιρείας. Εταιρεία του Τάμπερε, όπου εργάζεται ο άντρας μου, έλαβε από την Business Finland βοήθημα περίπου 45.000 ευρώ. Ο ίδιος δεν είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας, απλά υπάλληλος. Ενημερώθηκα για το θέμα σήμερα και θέλω να μιλήσω γι' αυτό ανοιχτά, έγραψε η Μάριν στις 5:47 χθες το απόγευμα. Δύο ακόμα τρανταχτές περιπτώσεις συμπληρώνουν το σκάνδαλο μέχρι στιγμής. Η πρώτη έχει να κάνει με την έκκληση χορήγηση 100.000 ευρώ σε εταιρεία συμβούλων του νεοδιοριστέντα Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Ταχυδρομείου, ο μισθός του οποίου είναι 37.000 ευρώ. Και η δεύτερη με άλλες 100.000 ευρώ που ενέκριναν σε δημοφιλή εταιρεία τηλεοπτικής δημοπρασίας. Το ζευγάρι μάλιστα της εταιρείας έλαβε απειλητικά μηνύματα από εξοργισμένους πολίτες, όπου απειλούνται η ίδια η ζωή τους αλλά και οι κτηριακές εγκαταστάσεις του με εμπρισμό. Κατόπιν τούτων, το ζευγάρι αποφάσισε να επιστρέψει τις 100.000 ευρώ. Έπειτα από όλο αυτό το θόρυβο που ξέσπασε, ο διευθυντής της κρατικής εταιρείας χρηματοδότησης ομολόγησε ότι έκανε λάθος και ότι στην περίπτωση του επικεφαλής του ταχυδρομείου απέτυχε. Οι βόρειες χώρες εξακολουθούν να κυριαρχούν στις μετρήσεις παγκοσμίως κάποιων δραστηριοτήτων. Αυτή τη φορά σειρά είχε η ελευθερία του τύπου. Σύμφωνα με τη διεθνή έκθεση των δημοσιογράφων Δίχως Σύνορα που δημοσιεύτηκε χθες, η Φιλανδία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση πίσω από την Νορβηγία και μπροστά από την τρίτη Δανία και την τέταρτη Σουηδία. Όσο για την Ελλάδα, βρίσκεται στην 65η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες και μόλις στην 25η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα κλείσω με τον κορονοϊό και τα μέτρα προστασίας που παίρνει το φιλανδικό κράτος. Κοιτάξτε τι κάνουν οι άνθρωποι. Γεια σας.